Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, έχουμε στη γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Λοιπόν, σαν σήμερα 15 Μαρτίου του 1993, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προσπαθούσε να φημώσει το κανάλι σας, το κανάλι 40, το κανάλι 67, ναι, κατεβάζοντας τις κεραίες από τον Ημιτό. Μια σημαδιακή μέρα. Τέχει. Θυμόσαστε και τις ημερομηνίες. Το βρήκα μέσα από το ίντερνετ. Ναι. Δεν πειράζει, αυτά ξεχαστήκαν. Τώρα έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι. Φτώχευσε η χώρα. Βλέπετε ένα σκαμπουλάρι. Μπα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, ε. Ναι. Και η επόμενη μέρα ποια είναι? Απόλυτο χάος. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα είναι να φάει λίγο χρόνο ακόμη ο Τσίπρας και στη συνέχεια θα προκηρυχθούν εκλογές, μάλλον, γιατί διάθεση για συνεννόηση δεν βλέπω. Και θα πάρει την καυτή πατάτα ο Μητσοτάκης, Κυριάκος? Ναι, θα την πάρει, αλλά πώς θα την πάρει, με ποιους θα την πάρει μαζί, γιατί θα πάρει και αυτός 140 έδρες. 140, ναι. Μάλλον με τη γεννηματά θα είναι μαζί. Δεν θα του βγαίνει. Μάλλον. Ναι. Μάλλον με τη γεννηματά θα είναι μαζί. Αν φωνάξει όλα τα κόμματα να συνεργαστούν, βέβαια εκτός του ΚΚΕ που δεν θα πάει, και τη Χρυσή Αυγή, θα συμμετέχετε εσείς στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Εμείς εξαρτάται από την αποδοχή των 9 σημείων. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι σαν Ένωση Κεντρών απέναντι στον κόσμο. Ναι. Για τα 9 σημεία, δηλαδή οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200, ο μισθός του βουλευτή από 7.000 να πάει 3.500, ο εντοπισμός των αργομίστων στο δημόσιο, στους δήμους και στις ΔΕΚΟ, ναι, για να φύγει το νεκρό φορτίο από το δημόσιο. Επίσης οι πολλές συντάξεις να συγχωνευτούν σε μία με ανώτερη οροφή τα 1.500. Και οι συντάξεις των πλουσίων πρέπει να κοπούν προκειμένου να ανακουφιστούν κατηγορίες όπως οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι, οι μονογονικές μητέρες κλπ. Αυτό βέβαια θα δώσει μια ανάσα στην Ελλάδα για μερικούς μήνες, αλλά... Όχι για μερικούς μήνες, θα δώσει για πάντα ανάσα, γιατί αν, ας πούμε, στο δημόσιο είναι ένα 20% με 30% αργόμισθη, ναι, αυτό είναι, φανταστείτε, ξέρετε πώς είναι ο μισθός του δημοσίου ετησίως. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το φορτίο να πάψει να είναι νεκρό. Επίσης οι πολλές συντάξεις, ξέρετε τι λεφτά είναι. Είναι γύρω στα 2 δις. Μόνο από τις πολλαπλές συντάξεις και τις συντάξεις των πλουσίων πλησιάζουν τα 3 δις, γιατί η συντάξη των πλουσίων είναι 80.000. Ναι. Βάλτε με 1.600, είναι περίπου 1.300 είναι η συντάξη των πλουσίων. Καταλάβατε, άρα δεν είναι προσωρινό. Είναι κάτι που ανακουφίζει επί μακρόν τη χώρα, και αν αυτά τα είχαμε κόψει εδώ και 15 χρόνια δεν θα φτωχεύαμε. Εδώ ο Μητσοτάκης είναι αισιόδοξο ότι άμα βγει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτά είναι βλακίες, ψέματα, γιατί βασίζεται και αυτός στην παραδοσιακή εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι πρέπει να πει ψέματα για να πάρει στην κυβέρνηση και μετά τις εκλογές να κοροϊδεύει στον κόσμο που σε πήρε. Καταλάβατε, παραδοσιακά έτσι όλοι ήταν αντιμνημονιακοί πριν τις εκλογές και μνημονιακοί μετά. Και ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός. Όλοι. Ζάπια δεν θυμόταν. Ναι, βέβαια. Ζάπια. Και έγινε μνημονιακός μετά. Το ίδιο και ο Γιώργος Παπανδρέου, έλεγε υπάρχουν λεφτά. Το ίδιο και ο Τσίπας. Έσχιζε μνημόνια. Ναι, ναι. Επομένως και ο Μητσοτάκης είναι ο τέταρτος μνημονιακός πρωθυπουργός, αν γίνει, ο οποίος έχει πει ψέματα και θα κάνει τον κόσμο να φύγει τελείως από την πολιτική, να μουτζώνει τους πολιτικούς και να λέει, να βλέπει πολιτικό και να τον ευθύνει ο κόσμος. Και πάλι καλά που έχει ακόμα ανοχή ο κόσμος με τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά. Δεν έχει ανοχή, ακούστε, δεν έχει ανοχή. Υπάρχουν, απλά
έχουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων δικές τους, έχουν το χρήμα, τα κανάλια και η ανοχή είναι εικονική, δεν είναι αληθινή η ανοχή. Ναι, μπας περιπτώσει, ναι. Είναι εικονική, δηλαδή αυτή τη στιγμή αρκεί να σας πω, μου έλεγε ένας που έχει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημοσκοπήσεων προχθές, ναι, μου έλεγε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος σταθερά στις μετρήσεις που κάνει, που πραγματοποιεί, δηλώνει δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν αποφάσει. Ναι. Οπότε, γιατί κουβεντιάζαμε, του λέω, εμένα με, και πέρυσι στο Σεπτέμβρη με εμφανίζαν 2% και μετά πήρα 4%. Επίσης του λέω, το Λαφαζάνη τον είχαν 6% το Σεπτέμβρη του 2015 και δεν μπήκε. Ναι, ναι. Και εμάς μας πήγανε 2. Και μου λέει, μην ανησυχείς, όταν είναι, λέει, 1 εκατομμύριο κόσμος που αηδιάζει προβληματολόγιο, ναι, όταν λέμε, όταν σου λένε σε να πιάνεις 2, μπορείς κάλλιστα να πιάσεις και 5,5 και 6. Διότι είναι τέτοια η μορφή των μετρήσεων. Ναι. Είναι τέτοια, είναι δηλαδή η καταγραφή είναι όπως συμφέρει των πληρώνοντα, αυτών που πληρώνει την εταιρεία. Ναι, και γι' αυτό βλέπετε τώρα βλέπετε να έχει μεγάλη δύναμη ο Μητσοτάκης. Βέβαια, παίζει και το ότι ο κόσμος δεν απαντά ειλικρινά τι θα ψηφίσει. Εγώ, παράδειγμα, θα σας πω την αμαρτία μου. Έχω πιαστεί σε exit poll κάτω στα νόγια που ψηφίζω και ναι, μια φορά δεν απάντησα αλήθεια. Καλά, άλλο, ασφαλώς. Αλλά άλλο λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πράγμα γουρούνι στο σακί. Ναι. Διότι στο δημοψήφισμα, ας πούμε, βγάλανε ίσα κίσα. Αυτή η εταιρεία που έβγαλε προχθές το Sky, ναι, έβγαλε το ναι και το όχι εξίσου, γύρω στο 40. Ναι, ναι. Και ενώ ήρθε 62-38. Μετά βλέπεις ότι το Πασόκ το ανεβάζουν τώρα στο 6,5. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης επιδοτεί και τα δεκανίκια στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ναι, πιο, ναι, οι μόνοι που μπορεί να κουμπίσει πάνω τους είναι οι φόφοι, αλλά και ο Καμένος. Γιατί ο Καμένος τώρα τον έχουν διαγράψει. Αν μπει, βέβαια, σχέδιζα. Αν μπει στη Βουλή. Ναι, λέω, δεν θα μπει στο τέλος. Δεν θα βάλει καν ο Καμένος. Ναι. Δεν έχει μπλακάσει. Αλλά γιατί ξέρει την αλήθεια για τη δύναμή του ο Καμένος. Ναι, ναι. Λοιπόν, μία φορά ήταν τυχερός. Δύο φορές. Μία-δυο, αλλά πάση περιπτώσει είναι. Ίσως τον ψηφίσανε και κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ για να τον επιδοτήσουν. Για να έχει σε περιοχές, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαζε βουλευτή τρίτο. Σου λέει, γιατί να μην δώσουμε 2.000 ψηφοδέλτια στον Καμένο, να βοηθήσουμε να πέσει στο 3%. Για τον πλαφόν του 3%. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο Καμένος, επειδή τα έχει σπάσει με τον Τζίπρα πια, δεν θα έχουν κανένα μελλοντικό. Όσο κρατήσει τούτη εδώ η συνεργασία, κρατάει. Από εκεί και μετά προοπτική, περαιτέρω συνεργασία σε ένα ακροδεξιό κόμμα με την αριστερά δεν έχει. Επομένως, βλέπεις ότι ο Καμένος τώρα προσκυνάει τον Καραμαλή ακριβώς για να μπει και αυτό στο άρμα το δεξιό. Οπότε πιθανόλογο ότι μια κυβέρνηση μελλοντική θα μπορούσε να είναι ο Μητσοτάκης τόσο με μεγάλη γεννηματά και ο Καμένος αν μπει. Τόσο μεγάλη κολοτούμπα του Καμένου εκεί που... Κοιτάξτε, δεξιός είναι ο Καμένος. Δεξιός του Καραμαλή υπουργός ήταν. Δεξιός, όμως εκεί μόνο με τα μνημόνια έβγαζε σπίρια. Με τα μνημόνια, εντάξει, αλλά τα μνημόνια και η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε. Ναι, εννοείται. Άρα κουμπάρι είναι. Δεν είναι μακριά. Γιατί βλέπω τελευταία δημοσκόπηση αυτό στη Μακεδονία. Ναι. Έδωσε στον Καμένο 1,5 μονάδα παραπάνω. Στον Δαλαβαδέ. Και στη Φόφη 2-3 μονάδες πιστεύω ότι έδωσε παραπάνω. Γιατί η Φόφη τώρα πήρε κάτι Γιωργάκη, Πετσάλνικους, ναι, κάτι άτομα Μανώλη μου, ναι, τα οποία είναι ανθρωπιόκτες, διώχνουν κόσμο.
Η Φόφη... δηλαδή, όχι πως... ναι. Η Φο... ναι, η Φόφη δηλαδή είχε μια δύναμη, ένα 4. Πες ότι είχε. Και παίρνει και από, τον πατέρα. Είναι και από τον πατέρα, δεν ετερόφωτη. Ο πατέρας ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Καλός, πολύ καλός. Λέμε, ναι. Και ηθικός άνθρωπος. Ναι, ναι. Ο γερογεννηματάς ήταν... από τους καλούς μας του Πασόκ, ναι, πολύ καλούς. Αυτό εκμεταλλεύεται η Φόφη. Ναι. Αυτό εκμεταλλεύεται. Αλλά οι άλλοι τώρα, Γεωργάκης, Πετσάλνικος, οι άλλοι Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης, όλοι αυτοί που δήθεν συνομιλούν με το Θοδωράκη, ναι, αυτοί θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους και μάλλον θα πάνε προς Μητσοτάκη μεριά επικρατείας. Εγώ πιστεύω ότι την κίνηση που κάνουν, την κάνουν για να πάνε επικρατείας προς το Μητσοτάκη. Έτσι το βλέπω. Οι προβλέψεις σας πάντα πέφτουν μέσα, οι προβλέψεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτοί, ξέρετε, θα κάνουν δίθεν ένα κόμμα μαζί με το ποτάμι, θα μετράνε τις δυνάμεις τους και δεν θα κάνουν τίποτα. Και στο τέλος ο Μητσοτάκης, θέλοντας να δείξει διεύρυνση, θα τους χώσει μέσα. Θα θυσιάσει 5-6 έδρες για να δώσει το στίγμα της διεύρυνσης. Ναι, ώστε να χρειαστεί λιγότερους. Και το ίδιο θα κάνει και προς τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή ένα-δύο άτομα που είναι οι πιο ήρεμοι, όχι τόσο φασίστες, μπορεί να τους χώσει μέσα από τη Χρυσή Αυγή. Ναι, για να κάμψει και από εκεί. Για να πει τους ένα-δύο ηρεμότερους, τους βάζω, γιατί είδα ότι έφυγε από τη Χρυσή Αυγή ένας βουλευτής ανεξήγητα, δηλαδή, να εξηγήσει γιατί. Αυτό θα το δούμε βέβαια που θα την... Ανεξαρτητοποιήθηκε ένας, δεν ξέρω αν το είδατε, ανεξαρτητοποιήθηκε ένας Χρυσής Αυγής πριν 10 μέρες, χωρίς να δώσουν εξηγήσεις στο γιατί. Ναι. Καταλάβατε. Αυτό είναι ύποπτο. Αυτό ύποπτο είναι, ύποπτο. Ναι, ναι. Αν γίνει κι άλλο ένα τέτοιο, 2-3, το χεράκι του θα έχει βάλει ο Μητσοτάκης, υπολογίζω εγώ. Μάλιστα. Ναι, ναι, γιατί του Μητσοτάκη η αφίπλευρη διεύρυνση είναι ο στόχος, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Έχει κάνει ένα γραφείο μες στη Νέα Δημοκρατία για αφίπλευρη διεύρυνση. Δηλαδή να πάρει και από το χώρο του κέντρου ό,τι μπορεί, όποιον βρει μπροστά του, ό,τι αδέσποτο υπάρχει. Ό,τι κινείται αδέσποτο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτοί οι Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης και τέτοιοι, για να μην μείνουν έξω από τη Βουλή, θα πάνε εκεί. Ναι, θα πάνε εκεί, κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Με δημοσκοπήσεις, δηλαδή, παίζεται με χοντρό παιχνίδι σε μια προσπάθεια να στήσουν κόμματα. Ξέρετε, κάποτε μετρούσε με δυνάμεις κομμάτων, τώρα στείνονται κόμματα με τις δημοσίες. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Ναι, 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 καταλάβες. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, πάτε σε μια εκδήλωση, θα το συμβαστώ. Ναι, πάω στο... Οι φαρμακοποιοί έχουν μια εκδήλωση, οι εταιρείες, και με έχουν καλέσει. Ωραία. Και έχουν παράπονα ότι δεν βγαίνουν ορισμένοι, δηλαδή ότι έρχονται τα φάρμακα τα εισαγόμενα. Άλλη πληγή πάλι εκεί με τα φάρμακα για τις υπερτιμολογίες. Οι ντόπιοι βιομήχανοι έτοιμοι να κλείσουν. Μεγάλη πληγή. Πάω να δω, έχω δει την Παρασκευή να βάλετε όλοι τις τηλεοράσεις το πρωί. Έχω ερώτημα προς τον Τσίπρα, έχω πάλι για την υγεία. Η ώρα του Πρωθυπουργού. Ναι, 10 η ώρα το πρωί της Παρασκευής, 10 και 20 θα αρχίσουμε από ό,τι με ενημερώσανε. Ναι. Ερώτηση για την υγεία είναι ο κορμός του ερωτήματος, γιατί ο χώρος της υγείας έχει γίνει πραγματικά αχούρη. Έχει γίνει ο χώρος της υγείας, με ποια έννοια. Ούτε τομογράφος υπάρχει, ούτε θέσεις εντατικής υπάρχουν. Θέλει μέσον για να... μπει σε νοσοκομείο. Έχει χαλάσει το λέζερ στο συγκρού. Ναι, και είναι τώρα μήνες. Και αναγκάζονται και πάνε στο Μετροπόλιτα σε ιδιωτικά. Ναι. Και εμένα με ήρθε μια οικογένεια προχθές και μου είπανε πληρώνουμε, δεν ξέρω πόσο πληρώνουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο και δεν αντέχουν άλλο, λέει, να κλείσουμε το σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι δεν τον ενδιαφέρουν αυτά πράγματα. Έτσι. Και απ' την άλλη, εκείνος με τη ΣΦΕΦΑ, πώς λέγεται, εκείνος που έβαλε
το εφάπαξ. Είδε έναν που πήρε απόφαση στην Γενική Συμβουλή, ένα Νίκα. Ναι. Ναι, και πήρε 100.000 στην αρχή, μετά όχι, 127. Και πήρε τον Διοικητικό Συμβούλιο μόνο του την απόφαση. Καλά, και 27 να είναι στη σημερινή Ελλάδα που πεινάει. Έτσι μιλάμε. Δεν έπρεπε να επέμβει ο Πρωθυπουργός να πει ανακαλούμε την απόφαση αυτή, γιατί προδήλως είναι προκλητική. Δυστυχώς. Για εκείνον λέω που ξέρεις ποιον λέω, που πήρε το εφάπαξ. Το εφάπαξ, ναι. Ναι, ναι. Από διευθυντής έγινε λέει γενικός διευθυντής και άρα δικαιούται ο ανωτέρας κλάσεως εφάπαξ. Και το έλεγε ο Σταθάκης ο υπουργός σαν να μιλήσει για χαρούπια. Έλα ρε παιδιά, 27 χιλιάρικα λέει, δεν ήταν και 100. Είπε, ναι, εντάξει. Το νόμος λέει αυτός της Νέας Δημοκρατίας ήτανε. Άμα ήταν 100. Και σε ένα ρε Τσίπρα τότε που σου δώσαμε την εξουσία, γιατί σου δώσαμε, για να διατηρείς τα έσχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σου δώσαμε την εξουσία. Δηλαδή για να δικαιολογήσει ότι ο νόμος είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ένα άλλο θέμα θα θέσω την Παρασκευή, Μανώλη μου. Έχω μάθει ότι οι μισθοί στην ΕΙΔΑΠ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα. Αυτά άμα κοπούνε. Χοντροί μισθοί. Αυτά άμα κοπούνε. 17-20 χιλιάδες ο διοικητής, ο πρόεδρος κλπ. Και το πάρτι συνεχίζεται ακόμα. Στη σημερινή Ελλάδα μπορεί να δίνουμε τέτοιους μισθούς. Λοιπόν, πρόεδρε. Είναι σοβαρά ζητήματα, δηλαδή που κι εσείς από την Κρήτη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ώρα που άλλος πεινάει συνεχίζεται αυτή η ασορτία, ρε Μανώλη. Λιμοκτονία εδώ. Ναι. Και οι βουλευτές, κοίταξε το Βέλγιο, συγγνώμη, η Ολλανδία τώρα, η Ολλανδία, έχει πόσο, 16-17 εκατομμύρια πληθυσμό. Μ' ακούς? Ναι. Και έχει 150 βουλευτές. Και εμείς έχουμε 10 και έχουμε 300. Τι είμαστε, μάγκες? Τι είμαστε εμείς, γιατί να έχουμε τόσους βουλευτές εμείς? Τους ταΐζει ο απλός κόσμος. Ναι, για να έχουν λιμουζίνες και για να έχουν ιδιαίτερους αποσπασμένους και μετακλητούς. Κάπου το είδαμε στραβά δηλαδή. Οι αποσπασμένοι δεν είναι βάρος, οι μετακλητοί είναι βάρος. Γιατί και ο αποσπασμένος όταν φεύγει από τη ΔΕΗ, υποτίθεται ότι δουλεύει και πηγαίνει στον βουλευτή για να είναι αργόμισθος. Ναι, Μανώλη, τι θα πει ο αποσπασμένος, όταν τον παίρνω από το Υπουργείο Παιδείας, ναι. Εγώ, πάβει να προσφέρει εκεί. Σωστά, μπορεί να είναι και καθηγητής και δεν είναι σχολείο. Γι' αυτό αρχίζει το διδακτικό έτος και δάσκαλοι δεν υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Δεν παρακαλώ, Μανώλη. Δηλαδή ο αποσπασμένος δεν πληρώνεται με λεφτά του δημοσίου. Απλά ο αποσπασμένος έχει το μισθό ούτως ή άλλως. Εντάξει, που είχε, ναι, αλλά φεύγοντας αφαιρουμένου του ατόμου του από την υπηρεσία, αλλά η υπηρεσία νοσεί με τα... Έχει στενότητα προσωπικού, έτσι δεν προσφέρει. Είναι, έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι, ας τους πάρουμε όλους. Τότε από το δημόσιο να δουλεύει μόνο το δημόσιο. Ρομποτικά. Σωστά. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μανώλη. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Καλά να περάσετε. Καλά, χαιρετισμού σε όλους. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.